Γεια χαρά σε όλους τους φίλους. Σήμερα θα δούμε το πρόγραμμα του Sasampoo HDD Control 3. Με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να έχουμε πλήρη διαχείριση των σκληρών μας δίσκων, να έχουμε αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά τους. Σας αναφέρω μία από τις πιο βασικές λειτουργίες. Όπως επίσης να μπορούμε να κάνουμε και διαγνωστικά τεστ αν ο σκληρός μας δίσκος έχει πρόβλημα σε περίπτωση που έχει υπολογιστής μας κολλήματα, για να μπορούμε να κάνουμε πιο εξακριβωμένες λειτουργίες ώστε να μπορούμε να το δουλέψουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Πάνω βλέπετε έχω προεπιλεγμένο το σύστημα. Έχω δύο δίσκους. Βλέπουμε στην αρχή το Toshiba 750 GB στους 29 βαθμούς Κελσίου, είμαστε μια χαρά, όπως μας λέει και το πρόγραμμα, είναι εντάξει. Μας αναφέρει δεν υπάρχουν θέματα σε αυτό το σκληρό δίσκο, δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις, τα δεδομένα δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Στα γενικά μας αναφέρει το μοντέλο, τον αριθμό serial, το firmware, μας λέει τι υποστηρίζει και τι όχι, δεν υποστηρίζει SATA 3 όπως βλέπετε, το δίκτυο φυσικού δίσκου, την CAS 64-bit που είναι εγκατεστημένο, Windows 7, το λειτουργικό που είναι εγκατεστημένο, πόσος χώρος ελεύθερος υπάρχει, τους τομείς, τα χαρακτηριστικά smart κτλ. Στα δεξιά, όπως βλέπετε, μπορεί να κάνετε μια εκτέλεση smart αυτοελέγχου. Πάμε να δούμε λοιπόν. Κάνει έναν έλεγχο, μας αναφέρει ότι μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο. Προτείνει να μην κάνουμε λειτουργίες ταυτόχρονα με τον έλεγχο αυτό. Μπορεί να ακούσετε κάποιους δυνατούς θορύβους. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό λόγω του ελέγχου. Μην αγχωθείτε. Ο αυτόματος έλεγχος έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχουν λάθη. Στα δεξιά έχω τον άλλο σκληρό δίσκο, εξωτερικός, ο οποίος όπως βλέπετε έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία, καθώς είναι εξωτερικός και δεν υπάρχει ψήξη στο συγκεκριμένο που έχω. Παρ' όλα αυτά, μια και είμαστε σε περίοδο χειμώνα, είναι εντάξει, το καλοκαίρι ενδεχομένως να υπάρχουν περισσότερα προβλήματα στη λειτουργία του. Στο network, βλέπετε, μας αναφέρει ότι αυτή η ενότητα επιτρέπει στους διαχειριστές να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές του δικτύου και να παρακολουθούν συνδεδεμένους σκληρούς δίσκους, όπως φλασάκια, σκληρούς δίσκους που δεν μπορούν να παρακολουθούνται. Βάζετε το όνομα χρήστη και το δικό πρόσβασης, το όνομα τομέα εάν απαιτείται φυσικά για το δίκτυο και πατάτε στο κουμπί έλεγχος. Όμως το πρόγραμμα αυτό έχει και έξτρα λειτουργίες. Η μία από αυτές είναι ανασυγκρότηση. Στην ανασυγκρότηση λοιπόν, βλέπετε, αν υπάρχουν χωρίσματα σκληρούς δίσκους SSD δεν θα πρέπει να ανασυγκροτούνται. Πατάμε εντάξει εμείς, αφού βρήκε τους δίσκους μας, επιλέγουμε αυτόν που θέλουμε να κάνουμε την ανασυγκρότηση, έχουμε την προληπτική όπως και την έναρξη. Με την προληπτική, θα κάνει ένα τσεκάρισμα να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο δίσκος μας. Από τις ρυθμίσεις λοιπόν, πάνω αριστερά, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα, όπως βλέπετε στον καθαριστή δίσκου, τι ακριβώς και ποιους γενικούς τύπους αρχείων και περιττών θα πρέπει να καθαριστούν, τι εξαιρέσεις θα πρέπει να βάλουμε, αναζήτηση δίσκων, όπως και φίλτρα. Έχουμε επίσης τον καθαριστή ίντερνετ για το Microsoft Internet Explorer. Από εδώ μπορούμε να διαμορφώσουμε τις ρυθμίσεις για το Defrag 3 στο τμήμα του προγράμματος, υπόδειξη ανασυγκρότησης, όπως βλέπετε, στο πόσο της εκατό θα είναι ο κατακαιρματισμός για την υπόδειξη της ανασυγκρότησης, όπως και για την προληπτική, η εξερεύνηση του χώρου στο σκληρό μας δίσκο, τι ακριβώς θα ελέγχει, αν θέλετε κάποιο έξτρα αρχείο το προσθέτετε δίπλα, με το ερωτηματικό για διαχωριστικό, στον καθαριστή αρχείων, πόσες επαναλήψεις θέλετε να γίνονται. Εδώ μπορούμε να καθορίσουμε τις ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται κατά τη σάρωση και την επαναφορά των διαγραμμένων αρχείων. Θα ενεργοποιούνται όλες αυτές τις ρυθμίσεις
μετά την επόμενη διαδικασία της άρρωσης. Αριχνευτής διπλότυπων, να βρει δηλαδή τα αρχεία που είναι διπλά για τους τοπικούς δίσκους. Στην ανασκόπηση μπορούμε να καθορίσουμε το όριο της θερμοκρασίας, στην οποία θα μας εμφανίσει μια, η εφαρμογή αυτή μια προειδοποίηση. Και στο guard, αυτές οι ρυθμίσεις εδώ λοιπόν μας επηρεάζουν, διότι τρέχει αυτόματα την εκκίνηση στο Windows και παρακολουθεί τους σκληρούς δίσκους στο παρασκήνιο, παρέχοντας ειδοποίηση για σφάλμα. Δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή και ο υπολογιστής είναι ανοιχτός, αν παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα στον υπολογιστή σας, σας ενημερώνει το πρόγραμμα αυτό. Εδώ έχουμε τον καθαριστή δίσκου. Βλέπετε, κάνει αναζήτηση και ξεκινάει να βρίσκει όλες τις απαραίτητες εφαρμογές. Βλέπετε εδώ, μας αναφέρει πόσα προβλήματα έχουν βρεθεί και τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Επιλέγοντας το διαγραφή τώρα, διαγράφει τα αντικείμενα τα οποία μπορείτε να δείτε και αναλυτικά, πατώντας πάνω στο εδώ στην κάθε ένδειξη. Ο καθαριστής ίντερνετ κάνει τον έλεγχο των περιηγητών. Αφού γίνει η έρευνα, πατάτε διαγραφή στα αντικείμενα που πρέπει να διαγραφούν για να διορθωθούν τα ασφάλματα. Η εξερεύνηση χώρου στο δίσκο, πατώντας ανάλυση, ξεκινάτε να κάνει το πρόγραμμα αυτό μία ανασκόπηση για να ελέγξει πλήρως το δίσκο για οτιδήποτε βρει μεμπτό. Βλέπουμε εδώ αναλυτικότητα. Τον ανιχνευτή διπλότυπων, πάντοντας έβρεση ξεκινάει η αναζήτηση. Τον καθαριστή αρχείων, όπως είδαμε και στις ρυθμίσεις. Και το αντιλίτερ. Το πρόγραμμα αυτό, όπως βλέπετε, σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε μία χρήση trial για ένα μήνα και ύστερα πρέπει να κάνετε αγορά και να έρθετε στη σελίδα της Ασαμπού για να κάνετε την αγορά σας. Όπως βλέπετε, δεν είναι πολύ ακριβό, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο για να διατηρείτε τον δίσκο σας, όπως και τον υπολογιστή σας, σε μια πολύ καλή κατάσταση, σε οικονομική τιμή. Είμαι ο Γιώργης Χατζηθεοδοσίου, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μου, κάντε για να ενημερώνεστε και για τα νέα μου βίντεο. Γεια σας!